γεια σα. Με λένε Πανταζή Σοφία και είμαι δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Σήμερα θα κάνουμε μαζί ε, ένα μάθημα τη γλώσσα. Για τα παιδιά τη 5η Δημοτικού, για τη 6 ης αλλά φυσικά μπορούν να το παρακολουθήσουν και όλα τα παιδιά του, σχολείου, του, Δημοτικού Σχολείου. Όσα παιδιά πάνε στην 5η Δημοτικού μπορούν να ανοίξουν το βιβλίο του τη γλώσσα στη σελίδα 77-79, ε, να δούνε και το κείμενο που θα διαβάσω και να δουν και το γραμματικό φαινόμενο που θα εξετάσουμε. Είναι ο ευθύ και ο πλάγιος λόγος. Οπότε, παιδιά, ένα κείμενο, να απολαύσουμε λιγάκι έτσι την ανάγνωση, και ευθύ και πλάγιος λόγος στον υπολογιστή σας, αν έχετε σύνδεση στο ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε στο e-books και να βρείτε το αντίστοιχο κεφάλαιο στα σχολικά βιβλία. Ε, πάμε λοιπόν να το διαβάσω εγώ, εσείς θέλω να το απολαύσετε, είτε να παρακολουθείτε μέσα, για που έχουν το βιβλίο, είτε για τα άλλα παιδιά, απλώς να ακούνε. Πάμε να δούμε αυτό το ωραίο κείμενο που λέγεται «Ιστορίες με φίλους». Η μικρή τσιγκάνα έφτασε στο σπίτι του Δημήτρη λαχανιασμένη. Κρατούσε κάτι σφιχτά. Είδε τη γιαγιά στην αυλή. «Είναι εδώ, Δημήτρης». «Δημήτρη, έλα κάτω που σε θέλει φίλη σου». Ο Δημήτρης έβγαλε το κεφάλι του από ψηλά. Την είδε που περίμενε. «Έρχομαι», να σε φιλέψουμε, τη ρώτησε η γιαγιά. Τίποτα, ευχαριστώ, βιάζομαι. Ο Δημήτρη κατέβηκε γρήγορα γρήγορα τα σκαλοπάτια. Πώ και έτσι νωρί, θα ερχόμουν να σε πάρω. Ήθελα να σου δώσω κάτι, πάμε λίγο έξω. Βγήκαν από το σπίτι και κοντοστάθηκαν. Λοιπόν, τι είναι. Άνοιξε τα χέρια της και του έδωσε μια φυσαρμόνικα. Το αγόρι έμεινε να κοιτάει την ανοιχτή της παλάμη. «Είναι για σένα», «Τη βρήκα στα πράγματα του παππού», είπε χωρίς να πάρει ανάσα. Ο Δημήτρης εξακολουθούσε να την κοιτάζει. «Γιατί δεν την κράτησες εσύ», τη ρώτησε στο τέλος. Τα μάτια της μικρής άρχισαν τώρα να βουρκώνουν. «Αν ήθελα, θα την κράταγα. Όμως θέλω να την πάρεις εσύ». Άπλωσε το χέρι του και την πήρε. Ήταν πανέμορφη, ασημένια με σκαλιστά γράμματα επάνω. «Δεν ξέρω να παίζω, όμως δεν θα αργήσω να μάθω. Ευχαριστώ. Την κοίταξε βαθιά στα σκοτεινά τη μάτια. Πολύ. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Τώρα πρέπει να βιαστώ γιατί η μάνα μου με περιμένει. Στάσου λίγο. Έχω κάτι κι εγώ για σένα. Σκεφτόμουν να στο δώσω αργότερα, μα αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, περίμενε. Έτρεξε γρήγορα πάνω και ξανακατέβηκε στη στιγμή. Τη έδωσε μια χρωματιστή πέτρα. Τη βρήκα μόνο μου, όταν έψαχνα κάτω στη θάλασσα. Μόλις την είδα, σκέφτηκα να τη χαρίσω σε σένα. Την πήρε στα χέρια της. Δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφη πέτρα. Πήγαινε τώρα γιατί θα αργήσει. Θα περάσω σε καμιά ώρα να πάμε να δούμε το Θωμά. Γεια σου Δημήτρη. Γύρισε και άρχισε να τρέχει. Ο Δημήτρης μπήκε μέσα. Ο ουρανός σαν άρχισε να σκοτεινιάζει. Και ένα αέρας χτύπαγε με επιμονή τα δέντρα. Το αγόρι ετοιμάστηκε να βγει πλησίασε στο ξέφωτο και κοντοστάθηκε. Ο τόπος, που ήταν άλλοτε πλημμυρισμένος από ζωή, είχε τώρα σοπάσει. Δεν υπήρχε ψυχή, μονάχα ερημιά. Έτρεξε με όλη του τη δύναμη, κρατώντας τη φυσαρμόνικα στο χέρι προς το λιμάνι. Όποιοι τον έβλεπαν, απορούσαν. Ένα καράβι σήκωνε την άγκυρα. Την είδε που στεκόταν στα κάγκελα του πλοίου. Τον είδε και σήκωσε το χέρι της. Κάτι φάνηκε να του λέει Όμω εκείνο δεν την άκουγε. Δυνατό αέρα φύσηξε. Τρύπωσε στη φυσαρμόνικα που σφιχτά κρατούσε και εκείνη σαν να άφησε έναν ήχο. Αυτό λοιπόν ήταν το κείμενο, παιδιά, που μέσα σε αυτό το κείμενο ε, έχουμε πολλές φορές σημεία στα οποία γίνεται, υπάρχει διάλογος. Είναι ο διάλογος μεταξύ των δύο παιδιών. Είναι η Τσιγκάνα και ο Δημήτρης. Τι συνέβη εδώ στην ιστορία. Είναι δύο παιδιά, κάνουν παρέα, όμως, όπως θα ξέρετε, οι τσιγκάνοι αλλάζουν και μέρη, αλλάζουν μέρος το οποίο ζουν. Στις μέρες μας βέβαια παιδιά, ε, όταν ε, εδώ το βιβλίο λέει για μια τσιγκάνα, στις μέρες μας λέμε ότι είναι Ρωμά, ένα κορίτσι Ρωμά. Και οι τσιγκάνοι, που παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε αυτή τη λέξη, τώρα λέγονται Ρωμά. Έτσι. Λοιπόν, οι δύο φίλοι λοιπόν, η μικρή τσιγκάνα και ο Δημήτρης, ανταλάζουνε κουβέντες, μιλάνε, έχουν διάλογο. Πάμε λοιπόν μέσα στο κείμενο να δούμε... σημεία στα οποία υπάρχει αυτός ο διάλογος που σας αναφέρω τώρα. Αν πάμε στην πρώτη σελίδα, στη σελίδα 77, και θέλω και εσείς παιδιά να το δείτε, όσοι έχουν το βιβλίο να το υπογραμμίσουνε, όσοι δεν το έχουν, απλώς να το δούνε στην οθόνη. Εδώ που υπάρχουν τα εισαγωγικά είναι ο λόγος, υπάρχει... Ε, υπάρχουν τα λόγια μέσα στα εισαγωγικά κάποιου που μιλάει αυτή τη στιγμή, Χωρί να τα έχουμε αλλάξει. Τι να σε φιλέψουμε, ρώτησε η γιαγιά αυτά, δηλαδή είναι τα λόγια της γιαγιάς ακριβώς όπως τα είπε. Από κάτω, τίποτα, ευχαριστώ, βιάζομαι. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε ε, ο διάλογος, εντάξει παιδιά, και είναι τα εισαγωγικά. Ε, λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Πώς και έτσι νωρίς θα ερχόμουν να σε πάρω πάλι έχουμε ε, τον ευθύ λόγο. Στο διάλογο, λοιπόν, παιδιά, έχουμε ευθύ λόγο. Είναι ο ένας απέναντι στον άλλον και μιλάνε. Μπορεί βέβαια να είναι και από το τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία, αλλά λέει κάτι ο ένας, απαντάει ο άλλος σε πραγματικό χρόνο εκείνη τη στιγμή, χωρίς παρεμβολές. Και τι να σε φιλέψουμε, πώς και έτσι νωρίς θα ερχόμουν, λέει, να σε πάρω. Ήθελα να σου δώσω κάτι. Πάμε λίγο έξω ο διάλογος στα κείμενα φαίνεται με τα εισαγωγικά. Καμιά φορά όμως, εσείς θα έχετε δει στα βιβλία σας, ότι υπάρχει και η παύλα του διαλόγου. Άρα, για τον ευθύ λόγο λοιπόν, παιδιά, θα, θα θυμάστε ότι κάπου θα υπάρχουν τα εισαγωγικά ή αλλιώς και η παύλα, η παύλα του διαλόγου που θα έχετε μάθει. Η παύλα λοιπόν του διαλόγου. Ωραία. Άρα, για ευθύ λοιπόν λόγο, είναι ο λόγος που είναι ο άμεσος, ρωτάω, απαντάτε, και έχουμε τα εισαγωγικά και την παύλα του διαλόγου. Τώρα ποιο είναι ο πλάγιος λόγος. Ο πλάγιος λόγος, παιδιά, είναι εάν εγώ μεταφέρω τα λόγια που άκουσα σε ένα άλλο. Είμαστε ας πούμε στην τάξη, ρωτάω εγώ ένα μαθητή, πες μου Γιάννη, ε, διάβασε σήμερα, έκανες τα μαθήματά σου. Ε, Γιάννη, έκανες τα μαθήματά σου, απαντάει ο Γιάννης. Ναι κυρία, τα έκανα. Μπαίνει μέσα ένα παιδί που έλειπε, και ρωτάει το Γιάννη, Τι σε ρώτησε η δάσκαλα. Η δάσκαλα με ρώτησε αν έκανα τα μαθήματά μου. Και εγώ του απάντησα ότι τα έκανα. Αυτή η μεταφορά του διαλόγου που είχα εγώ με το Γιάννη, τον λέμε σε ένα άλλο παιδί. Έτσι. Έχει γίνει δηλαδή, έχουμε δηλαδή πλάγιο λόγο. Κάποιο άλλο ε, περιγράφει τι υπόθηκε πριν. Εδώ λοιπόν τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το εξή. Εάν πάμε λίγο πιο κάτω στο βιβλίο, δηλαδή στη διπλανή σελίδα, θα δούμε ότι έχει κάποιες οδηγίες για να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο και να τον κάνουμε πλάγιο λόγο. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ, εδώ ακριβώς, παιδιά, που είναι η μελισσούλα που μας λέει τα γραμματικά φαινόμενα. Δείτε, λέει, το παράδειγμα. Ευθύς λόγος. Πώς και έτσι νωρίς, να η Παύλα που σας είπα. Παύλα, πάλι απαντάει ο άλλος από κάτω. Ήθελα να σου δώσω κάτι. Αυτό λοιπόν είναι ο ευθύ λόγο. Ρωτάμε, απαντάμε. Πάμε τώρα στο πλάγιο. Ο Δημήτρη ρώτησε το κορίτσι πώ και ήρθε τόσο νωρί και εκείνο του απάντησε ότι ήθελε να του δώσει κάτι. Ωραία, παιδιά. Στον ευθύ λοιπόν λόγο, τα λόγια των παιδιών είναι ακριβώ όπω τα είπανε, χωρί αλλαγέ όπω είπαμε και πριν. Στον πλάγιο όμω τα περιγράφουμε. Είναι σαν να μας είπε κάποιος τι είπατε εσείς μέσα. Εμείς μέσα είπαμε αυτό. Για να γίνει λοιπόν αυτό, αυτό συγγνώμη, θα κάνουμε αυτά που λένε οι τέσσερις πορτοκαλί κουκίδες, παιδιά. Πάμε να το δούμε όμως στην πράξη. Λοιπόν, πάμε εσείς σε ένα τετράδιο και εγώ εδώ στον πίνακα να κάνουμε μία άσκηση στην οποία θα καταλάβετε αυτό που λέμε ευθύ λόγο, πλάγιο λόγο και πώ από τον ευθύ πάω στον πλάγιο, αλλά και πώς από τον πλάγιο μπορώ να πάω στον ευθύ. Πάμε, λοιπόν, για να δούμε. Γράφουμε, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον ευθύ λόγο και θα τον μετατρέψουμε σε πλάγιο. Άρα, να χωρίσω εγώ εδώ τον πίνακα σε δύο μέρη. Ωραία, παιδιά. Και να γράψω από εδώ τον ευθύ λόγο. Ευθύς λόγος, ο λόγος δηλαδή που λέμε ευθέως, ε, απευθείας, εντάξει, και ο πλάγιος λόγος, ο λόγος που κάποιος μπορεί να το μεταφέρει. Τα λόγια δηλαδή που είπα εγώ εδώ τώρα, πλάγιος λόγος να πάει να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Πλάγιος λόγος. Και πάμε με παραδείγματα. Θα κάνουμε τρία παραδείγματα από ευθύ σε πλάγιο και τρία παραδείγματα από πλάγιο σε ευθύ. Και θέλω τη βοήθειά σας, την προσοχή σας. Πάμε να γράψουμε λοιπόν την πρώτη πρόταση. Λοιπόν, τον πρώτο διάλογο, δηλαδή ένα μικρό διάλογο. Λοιπόν, ανοίγουμε εισαγωγικά, όπως είχε και το κείμενο που διαβάσαμε, και γράφουμε. Έχετε συμπληρώσει τις αιτήσει. Και εσείς στο τετραδιό σας, παιδιά, γράφετε, εντάξει, και όταν τελειώσουμε το ξαναδιαβάζετε και στο σπίτι. Έχετε συμπληρώσει τις αιτήσει. Ωραία. Ερωτηματικό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κόμμα. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να σας πω ποιος το λέει. Ε, ρώτησε υπάλληλο. Ας πούμε ότι ήταν μία υπάλληλο ρώτησε η υπάλληλος. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα, ε, δεν έχει σημασία ε, ποια ήταν η συγκεκριμένη υπάλληλος. Σημασία έχει να δούμε τον ευθύ λόγο. Έχετε συμπληρώσει τις αιτήσει. Κάνει μια ερώτηση αυτή. Περιμένει λοιπόν μια απάντηση. Ανοίγουμε τα εισαγωγικά για να δώσουμε την απάντηση. Όχι. Άρα, Κόμμα. Απαντήσαμε εμείς. Ωραία. Πολύ ωραία, παιδιά. Και πάμε τώρα αυτό τον μικρό διάλογο να τον μετατρέψουμε από ευθύ λόγο. Εκεί ήταν τα πρόσωπα. Έχετε συμπληρώσει τι αιτήσει. Όχι. Να το κάνουμε. Εάν ήταν κάποιο ε, που ρώτησε, Τι είπαν αυτοί μεταξύ του, βρε παιδιά. Άκουσε τίποτα τι είπανε. Αυτή λοιπόν τη μεταφορά του διαλόγου θα την κάνουμε εδώ στον πλάγιο λόγο. Γράφω τον αριθμό 1 που θα μεταφέρουμε αυτό το διάλογο. Ο διάλογος λοιπόν εδώ είναι έχουμε κάποια υπάλληλο. Άρα ξεκινάμε από αυτό. Η υπάλληλο λοιπόν. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Μεταφέρουμε τη συνομιλία, τον διάλογο μεταξύ της υπαλλήλου και των παιδιών, δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν εδώ πέρα, κάποιοι άντρε. Ε, και το μεταφέρουμε σαν να θέλουμε να το πούμε σε κάποιον που δεν άκουσε και μας ρωτάει τι είπαν αυτοί μεταξύ τους. Άρα, ναι, οι αυτοί μεταξύ τους, άκου να σου πω τι έγινε. Η υπάλληλο. εγώ που ήμουν μπροστά θα σου πω, η υπάλληλο ρώτησε, τώρα εδώ ποιους ρώτησε, λέει εμείς, εδώ μπορούμε να βάλουμε ρώτησε αυτούς, εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν, έχουμε ονόματα εδώ. Ή να βάλουμε τους ρώτησε καλύτερα, θα το βάλουμε έτσι. Η υπάλληλο ή έχουμε το εμείς όμως, άρα είναι μας ρώτησε. Καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Η υπάλληλο λοιπόν μας ρώτησε, <coughs> είναι μας, μπορούμε να βάλουμε και ένα τόνο εδώ, η υπάλληλο μας ρώτησε, ε, εάν τι, λέει, έχετε συμπληρώσει τις αιτήσει. εάν έχουμε συμπληρώσει τις αιτήσει. Λοιπόν, η υπάλληλο μας μπορουμε να βαλουμε και ενα τονο εδω η υπαλληλο μας ρωτησε εαν τι λεει εχετε συμπληρωσει τις αιτησει εαν εχουμε συμπληρωσει τις αιτησει λοιπον η υπαλληλο μας ρωτησε αν έχουμε, ωραία, αν έχουμε συμπληρώσει τις αιτήσει. Ουσιαστικά αντιγράφω την ερώτηση αιτήσει. Άρα, η υπάλληλο μας ρώτησε αν έχουμε συμπληρώσει τις αιτήσει και εμεί κάτι απαντήσαμε τώρα. Για να δω. Όχι, απαντήσαμε εμεί. Και μπορώ να πω τώρα, οι υπάλληλοι μα ρώτησε αν έχουμε συμπληρώσει τις αιτήσει και εμεί. Απαντήσαμε Τώρα εδώ, παιδιά, μπορούμε να πούμε, όχι απαντήσαμε όχι, όχι ότι κάποιο θα έλεγε ότι είναι λάθο. Μπορούμε να βάλουμε κι εμεί απαντήσαμε αρνητικά ή ότι η απάντησή μα ήταν αρνητική. Δηλαδή, μπορώ να βάλω δικά μου ρηματάκια, να προσθέσω δικέ μου λέξει, να προσθέσω συνδέσμου για να μπορέσω να μεταφέρω το διάλογο. Η υπάλληλο μα ρώτησε αν έχουμε συμπληρώσει τι αιτήσει και εμεί απαντήσαμε αρνητικά. Αντί δηλαδή για να πω το όχι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ο πλάγιος λόγος. Και αν γυρίσουμε πίσω στο βιβλίο, θα δούμε πως έλεγε ότι μπορούμε να προσθέσουμε συνδέσμους για να ενώσουμε τις προτάσεις ή να χρησιμοποιήσουμε ρήματα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Άρα εδώ τι μου χρειάστηκε. Το αν, ωραία, εδώ πέρα το αν δεν υπάρχει πουθενά. Το έβαλα εγώ για να διευκολύνω το λόγο μου. Επίσης έβαλα το απαντήσαμε αρνητικά. Έτσι, για να διευκολύνω το λόγο μου, παιδιά, να μεταφέρω τα λόγια κάποιου όπω εγώ νομίζω ότι θα τα καταλάβει ο άλλο καλά. Δεν έβαλα ψευδεί πληροφορίε μέσα, δεν είπα κάτι άλλο. Απλώ συμπλήρωσα. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Λοιπόν, ο δεύτερο μικρό διάλογο. Πού θα πα διακοπέ, για να δούμε, είναι ένα ωραίο θέμα αυτό. Πού θα πα διακοπέ. Ερωτηματικό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό είναι ο λόγο. Κάποιο το είπε. Πού θα πα διακοπέ, λοιπόν. Κόμμα, ρώτησε η μητέρα, Ωραία. το Γιάννη. Δεν έχει σημασία, θα βάλουμε ένα όνομα τώρα εδώ, τον Γιάννη. Ωραία. Και από κάτω πώς θα απαντήσει τώρα ο Γιάννης. Αν έχουμε πάλι εισαγωγικά, είπαμε ο ευθύς λόγος έχει τα εισαγωγικά. Πού θα πας διακοπές, ρώτησε η μητέρα, το Γιάννη. Στο χωριό μου στο χωριό μου. Ωραία. Εδώ τώρα μπορούμε να γράψουμε απάντησε ο Γιάννης. Ας το συμπληρώσω κι αυτό. Απάντησε. Λοιπόν, στο χωριό μου απάντησε ο Γιάννης. Ωραία, παιδιά. Βάζουμε και λίγο πιο έντονα τους τόνους, να τους βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, πού θα πας διακοπές, ρώτησε η μητέρα τον Γιάννη στο χωριό μου, απάντησε ο Γιάννη. Και αυτό είναι ένα διάλογο που έγινε μεταξύ μια μαμά, δεν ξέρουμε αν είναι του Γιάννη ή κάποιου άλλου παιδιού. Και απαντάει ο Γιάννη ότι θα πάει κάπου. Εγώ τώρα θέλω αυτό να το πω. Άκου να δει τι άκουσα, ε. Πού θα πάει ο Γιάννη διακοπέ. Έμαθα λοιπόν που θα πάει ο Γιάννη διακοπέ και επειδή με ρωτάτε θα σα πω. Ε, η μητέρα. Ξεκινάω λοιπόν από αυτόν που ξεκίνησε το διάλογο, από αυτόν που έκανε την πρώτη ερώτηση. Η μητέρα λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε και από εδώ, η υπάλληλο. Ξεκινάμε. Η μητέρα, ωραία, η μητέρα. Τι έκανε λοιπόν αυτή η μητέρα. Ρώτησε το Γιάννη, ωραία, ρώτησε τον Γιάννη, τι τον ρώτησε. Πού θα, πας... πού θα πάει διακοπές, ωραία, παιδιά, ας το σβήσω αυτό λιγάκι, να είναι λίγο πιο καθαρό. Πού θα πάει διακοπές. Ναι, ναι, για λέγε μου λένε, για λέγε, έμαθες τίποτα, έμαθα. Η μητέρα ρώτησε τον Γιάννη πού θα πάει διακοπές, ωραία. Και αυτός, τι έκανε παιδιά αυτός, απάντησε, όμως έχω δικαίωμα στον... Πλάγιο λόγο. Να αλλάξω και το ρήμα, αρκεί να έχει την ίδια σημασία. Α μην βάλω απάντηση, θα γράψω και αυτό είπε. Και αυτό λοιπόν είπε και το κυκλώνω γιατί εδώ έχουμε την αλλαγή που σα είπα πριν ότι μπορώ να προσθέσω ρήματα, μπορεί να προσθέσω συνδέσμους, να αλλάξω κάποια πραγματάκια. Η μητέρα ρώτησε λοιπόν το Γιάννη πού θα πάει διακοπέ και αυτό είπε πώ θα πάει στο χωριό του. Πώ θα πάει. Ωραία. Στο χωριό του. Ωραία. Πιστεύω, παιδιά, να έχετε καταλάβει μέχρι εδώ τι γίνεται, ότι από τον ευθύ λόγο, ε, πώς πηγαίνω από τον ευθύ λόγο στον πλάγιο, είπαμε πώς μπορείτε να προσέσετε κάποιες λεξούλες, κάποιους συνδέσμους, πάμε να δούμε τώρα το αντίστροφο. Δηλαδή, από τον πλάγιο λόγο να πάω σε ευθύ. Για να κάνουμε. Η πρόταση λοιπόν με το νούμερο 3 ξεκινάει από εδώ. Θα γράψω λοιπόν εδώ μία πρόταση στον πλάγιο λόγο. Για να δούμε ποια θα γράψω. Λοιπόν, η δασκάλα Τι έκανε η δασκάλα. Η δασκάλα λοιπόν ζήτησε από έναν μαθητή, ζήτησε να βάλουμε από τον Παναγιώτη, ζήτησε από τον Παναγιώτη, Τι του ζήτησε, λοιπόν, η δασκάλα λοιπόν ζήτησε από τον Παναγιώτη να σβήσει τον πίνακα. Ε. Και σας σίγουρα σας ζητάει πολλές φορές η δασκάλα ή ο δάσκαλός σας να σβήνετε τον πίνακα, είναι πολύτιμη η βοήθειά σα. Η δασκάλα λοιπόν ζήτησε από τον Παναγιώτη να σβήσει τον πίνακα. Τι έγινε όμως, η δασκάλα ζήτησε από τον Παναγιώτη να σβήσει τον πίνακα, όμως, συγγνώμη, όμως παιδιά εκείνος αρνήθηκε. Όχι ότι δεν ήθελε, λοιπόν, όμως ε, αυτός αρνήθηκε. Γιατί η δασκάλα ζήτησε λοιπόν από τον Παναγιώτη να σβήσει τον πίνακα, όμως αυτός αρνήθηκε γιατί έγραφε ακόμα. Εντάξει, καμιά φορά γράφουν τα παιδιά γιατί ακόμα έγραφε. Και λέει, κυρία δεν μπορώ να έρθω τώρα να τον σβήσω, πείτε σε κάποιο άλλο παιδί γιατί γράφω ακόμα. Γιατί έγραφε. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, εντάξει. Λοιπόν, Όμω αυτό αρνήθηκε γιατί ακόμα έγραφε. Λοιπόν, αυτό είναι ο πλάγιο λόγο. Τώρα πάμε να τον κάνουμε σε ευθύ λόγο. Τι θα κάνουμε, Θα δημιουργήσουμε έναν μικρό διάλογο. Ποια είναι τα πρόσωπα που μιλάνε: Είναι η δασκάλα και είναι και ο Παναγιώτη. Τώρα δεν θα βάλω εισαγωγικά, να βάλω και μια φορά παύλα. Παύλα διαλόγου. Τι λέτε να είπε η κυρία, η δασκάλα, Μ, Ζητά από τον Παναγιώτη να σβήσει τον πίνακα. Παναγιώτη, μπορεί να ξεκίνησε και έτσι. Όμα. Σε παρακαλώ, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, να το είπε και έτσι ευγενικά, σβήσε τον πίνακα. Ωραία. Εδώ τώρα δεν έχω εισαγωγικά για να κλείσω, ε, βάζω μία τελεία. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, σβήσε τον πίνακα, ή μπορώ να βάλω ένα ακόμα και να πω είπε ή δασκάλα, εντάξει. Και τώρα να σκεφτούμε τι μπορεί να είπε ο Παναγιώτης. Έλα Παναγιώτη, σήκω στον πίνακα, ε, σβήσε σε παρακαλώ. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, σβήσε τον πίνακα, είπε η δασκαλα ενταξει και τωρα να σκεφτουμε τι μπορει να ειπε ο παναγιωτης ελα παναγιωτη σηκω στον πινακα ε σε παρακαλω παναγιωτη σε παρακαλω σβησε τον πινακα ειπε η δασκαλα Για να δούμε λοιπόν, είπε η δασκάλα και ο Παναγιώτης απάντησε. Κυρία, μπορεί να είπε και αυτό, εντάξει. Κυρία, δεν μπορώ τώρα. Κόμμα. για ποιο λόγο, γιατί γράφω, εντάξει. Κυρία, δεν μπορώ τώρα. Γιατί γράφω. Αντιγράφω δηλαδή ακόμα. Δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Απάντησε. Απάντησε ο Παναγιώτης. Λοιπόν, γράφω λίγο χαμηλά τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτό ήτανε, παιδιά. Λοιπόν, τι κάναμε, λοιπόν, διαβάσαμε ένα ωραίο κείμενο με ιστορίες για φίλους. Μέσα σε αυτό το κείμενο υπήρχε έντονο το στοιχείο του διαλόγου. Ένα ρωτούσε, ένα απαντούσε. Και είδαμε πώ από τον ευθύ λόγο, που είναι ο μικρό διάλογο, κάτι που λέω απευθεία στον άλλον, μπορώ να τον κάνω πλάγιο λόγο, εάν θέλω να πω τα νέα σε κάποιον φίλο μου ή σε κάποιον που δεν ήταν μπροστά. Και εσεί λοιπόν, παιδιά που έχετε φίλου, μιλάτε με του φίλου σα, κάνετε διάλογο, συζητάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέχουμε του φίλου μα και χρησιμοποιούμε και ευθύ λόγο και πλάγιο, όταν δεν είναι μπροστά και θέλουμε να, τα, να του μεταφέρουμε κάποια νέα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το μάθημα. <χει>